Ο κύριος Δημήτρης Καφετζής είναι μαζί μας. Είναι ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και είναι και διευθυντής παιδιατρικής μονάδας εδώ στο Μετροπόλιταν. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, που είστε εδώ. Να είστε καλά. Μια μονάδα η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη. Πλήρως εξοπλισμένη. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η παιδιατρική κλινική του Μετροπόλιταν έχει ξεκινήσει από το 2000. Mm-hmm. Αλλά μόνο τα τελευταία δύο χρόνια πραγματικά έχει αναβαθμιστεί. Έχει γίνει ένα καινούριο, εντελώς καινούριο μέρος του Μετροπόλιταν. Και αυτή τη στιγμή είναι στελεχωμένο πλήρως, θα έλεγα. Επομένως, η φροντίδα που παρέχεται στο παιδί είναι 100% 24 ώρες το 24. Είναι και για τα καθημερινά περιστατικά και για πιο σπάνια περιστατικά, είναι για όλα τα περιστατικά. Κυρίως είναι για τα έκτακτα περιστατικά. Παραδείγματος χάρη, εμβολιασμοί δεν γίνονται εκεί, γίνονται από τον παιδίατρο. Τον παιδίατρο. Ναι. Αλλά οτιδήποτε έκτακτο, από πυρετό μέχρι πόνο μέχρι οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστικά λέτε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, αντιλαμβάνομαι. Είναι σαν ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Έχει δηλαδή παιδιατρική κλινική, έχει παιδοχειρουργικές κλινικές 2, έχει παιδοορθοπαιδική κλινική, έχει παιδοωριλά κλινική, έχει ακολογικό τμήμα, έχει παιδοοφθαλμίατρο, παιδοκαρδιολόγο. Ανά πάσα στιγμή λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Ακριβώς. 24 ώρες το 24ωρο, οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος μπορεί να έρθει να μας επισκεφθεί και να αντιμετωπίσει. Πόσες ειδικότητες γιατρών δηλαδή? Οι ειδικότητες. Τι διαβάζω και το φυλάδι, εδώ βλέπω καμιά 50-60 ονόματα. Ναι, είναι πάρα πολύ. Έχουμε πολλούς εξειδικευμένους στην παιδιατρική. Όπως έχουμε νευρολόγο παιδίατρο, έχουμε νεφρολόγο παιδίατρο, έχουμε δερματολόγο παιδίατρο, καρδιολόγο παιδίατρο κ.ο.κ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ο κ. Δημήτρης Καφετζής είναι ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επαναλαμβάνω. Και εδώ τον έχουμε την ιδιότητα του διευθυντή παιδιατρικής στο Μετροπόλιταν, στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν, εδώ δίπλα από το Sky, είναι στην παραλία. Να είστε καλά. Αχρίαστοι να είστε, αλλά όταν σας χρειαζόμαστε να είστε καλά. Έτοιμο πόλεμο. Γεια σας, κύριε Καφετζή.